κομπιούτερ εδώ πέρα, προσπαθήσουμε να βάλουμε αυτό εδώ το καμάρι. Εδώ. Λοιπόν, το πρώτο που κοιτάμε είναι... Να δούμε καταρχήν το μήκος του. Έχω σημειώσει, πάει από εδώ μέχρι εδώ. Θα το κόψω εδώ. Και εδώ που θα περάσει, θα τη δείξει αυτό, σημειώνω, θα κάνω το κόψιμο. Μπροστά και πίσω. Και τα ενώνω με το λιγάκι της γραμμούλας. Θα πιέσουμε τώρα εδώ. Σε κάθε φορά και το... Και κάνουμε τα διάμεσα. Τώρα μπορώ να πάω εδώ με ένα σκαρπέλο να βγάλω τα βασικά, τα χοντρά δηλαδή. Κάνω δύο καμάρια από φινίκι, άλλα δύο από έλατο και άλλα δύο από Oregon, είναι πιο σκληρό, 6 καμάρια. Τώρα θα πάμε εδώ να τσεκάρουμε. Λοιπόν, βγήκε καλό αυτό και άρα πάμε να κάνουμε το εξής. Επειδή αυτό είναι flat κάτω και εμείς εδώ έχουμε μια κοιλότητα, έχω κάνει την εξής πατέντα. Α, λέω καταρχήν, συγγνώμη, βάζω αυτό εδώ και λέω ότι εμένα θα είναι αυτό εδώ, θα πατάει.
Ωραία. Προσπαθώ λίγο έτσι να κρατήσω εδώ και τότε θα είναι κάπου εδώ. Και τώρα παίρνω αυτό εδώ. Καλύτερα να σημειώσω τα σημεία. Εδώ και εδώ. Κρατάω και καλά το σημείο το κέντρο εδώ. Το προσπαθώ όσο μπορώ να... και καλά να έρθω εδώ. Πάω τους χαρακτήρες μου. Να βρω έναν τρόπο να κάνω την καπύλη που χρειάζεται. Έχουμε εδώ. Και τρίβω όσο μπορώ κοντά στο στα σημεία αυτά εδώ που έχω βάλει. Είναι πολύ μαλακό ξύλο, κάνει για τα μπάσα, κατά τη γνώμη μου. Τρίβεται προφανώς πιο γρήγορα από τα άλλα. Για να είμαστε σίγουροι, κατά διαστήματα θα κάνουμε και την εφαρμογή εδώ. Νομίζω ότι είμαστε ήδη εντάξει εδώ. Του είχε έρθει τέλεια αυτό. Ναι, δεν θέλει κάτι άλλο, γιατί μετά θα μας... Μάλλον είναι ελάχιστο το πάρμα. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να τα βγάζουμε αυτά. Αυτή είναι η δικιά μου πατέντα. Γιατί δεν έχω το δις. Με κάποιο τρόπο πρόκειται να εξομοιώσω, προσομοιώσω το. Θα πάμε τώρα. Εδώ. Ήδη βλέπουμε ότι έχει φάρει. Κλείσει λοιπόν. Πρέπει να το κόψουμε τώρα εδώ, από ό,τι βλέπουμε είναι εδώ. Και πάω να κόψω το υπόλοιπο εδώ.
έτοιμο. Σημειώνω και να μην χαθώ που είναι. Είμαστε έτοιμοι και πάμε για κόλληση. Πριν την κόλληση, εγώ κάνω μια δοκιμαστική για να βάλω όλους τους φυτούς που πρέπει, γιατί δεν θα δυσκολευτώ αργότερα. Οπότε κάνω το εξής. Λοιπόν, θα κάνω μια δοκιμή τώρα εδώ. Σφιχτήρες. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω για να έχω λιγότερο χρόνο να τις προσαρμόσω. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Βάζουμε την κόλλα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε πάντα από το κέντρο, αλλά δεν πιέζουμε ελάχιστα. Ίσως οικονομήσουμε μια πίεση και σταματάμε. Πρέπει να βάλουμε όλους τους φυτήρες. Θα πάμε να σκουπίσουμε λίγο τις κόλλες. Έτσι θα βγουν και άλλες, θα το ζουλήσουμε κανονικά.
πάμε να σβλήξουμε. Φουλ. Εντάξει, όχι κάτι περιβαλλοντικό, αλλά να νιώσουμε λίγο την πίεση. Και ειδικά σε αυτά δεν βάζουμε μεγάλη πίεση. Γιατί από πίσω αρχίζει και χαράζει το ξύλο. Και δεν το θέλουμε αυτό. Και θα σκουπίζουμε τις κόλλες που έχουν εκεί. Δεν υπάρχουν καλύτεροι τρόποι σε αυτό που πάνω εγώ, αλλά εσύ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Μπορώ να περιμένουμε λίγο και να το βγάλουμε και να σκουπίσω, αλλά λοιπόν, αυτά.